Λοιπόν, εδώ ο φίλος γράφει: είμαι αρχάριος, πήρα μια κιθάρα πριν 2 μήνες και θέλω μια εύκολη άσκηση. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σου δείξω μια εύκολη άσκηση, αλλά θέλω να πω ότι αυτό εδώ δεν είναι μάθημα κιθάρας. Απλά έχω μαζέψει τις ερωτήσεις σας και τις απαντάω. Το μάθημα γίνεται όταν ο μαθητής είναι μπροστά μου. Αν δεν βλέπω το μαθητή, και όχι μόνο εγώ, όλοι, αν δεν βλέπω το μαθητή το τι λάθη κάνει, δεν μπορώ να τον διορθώσω. Τώρα εγώ θα σου δείξω μια άσκηση. Είναι η πρώτη βασικά που δείχνω στους μαθητές μου. Λέγεται χρωματική. Είναι πάρα πολύ απλή. Όλες τις ασκήσεις τις ξεκινάμε σε αργό τέμπο. Δεν βιαζόμαστε, δεν μας ενδιαφέρει να παίξουμε γρήγορα. Μας ενδιαφέρει αυτό που παίζουμε να είναι σωστό. Όσο πιο αργά μπορείς λοιπόν, θα παίξεις 1, 2, 3, 4 σε κάθε χορδή. Το παίζω μία φορά να το δεις και συνεχίζουμε. Όταν φτάσεις κάτω, γυρνάς ανάποδα. 4, 3, 2, 1. Μετά σέρνεις το αριστερό σου χέρι, ένα τάστο δεξιά. Και πάει λέγοντας. Αυτό το κάνεις σε αργό τέμπο, επαναλαμβάνω, σε όλη την ταστιέρα. Το κάνεις συνέχεια. Αυτή η άσκηση βοηθάει πάρα πολύ για να σπάσουν λίγο τα δάχτυλα στο αριστερό χέρι. Το ξαναλέω, δεν είναι μάθημα, δεν μπορώ να διορθώσω τα λάθη που θα κάνεις όταν κάνεις την άσκηση. Αλλά είναι μια καλή άσκηση. Αυτά.